Τάσιο Σιδηρόπουλο. Ελάτε, κύριε Σιδηρόπουλε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κατανοώ, για να ξεκινήσω από τον φίλο τον Άγγελο, κατανοώ την πλευρά της αριστεράς όταν κάνει κριτική μέσα σε αυτή την αίθουσα, γιατί πραγματικά έχει μία συνέπεια, έχει σταθερές θέσεις, έχει αγώνες κοντά στο εργατικό κίνημα και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να τους καταλογίσει και κάποιος κάτι, γιατί δεν κυβέρνησαν αυτή τη χώρα. Αλλά πραγματικά μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση να έρχονται βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι λες και έχουν πάθει πολιτική αμνησία. Λες και για πρώτη φορά σε αυτή τη χώρα θα ψηφίσουμε τον πρώτο προϋπολογισμό. Ξεχνώντας ότι μόλις πριν ένα χρόνο κυβέρναγαν αυτή τη χώρα, που δημιούργησαν τα τεράστια ελλείμματα, γιατί δεν άκουσαν να λένε τίποτα για όλα αυτά, όπου πήρανε το χρέος από τα 160 δις ευρώ και το ξεπέρασαν στα 300 δις ευρώ, πήραν το έλλειμμα από το 5 και το πήγαν στο 15% το χρέος και έρχονται σε αυτή την αίθουσα, αφού είχαν μία ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα πάνω από 4 ποσοστίες μονάδες, να έχουμε αρνητικό πρόσημο για πρώτη φορά και εμφανίζονται οι καταστροφής ουσιαστικά της ελληνικής οικονομίας ως τιμητές. Και αναρωτιούνται γιατί υπάρχει μνημόνιο σε αυτή τη χώρα. Κοιταχτείτε λίγο στον καθρέφτη, θα πάρετε την απάντηση. Θα πάρετε την απάντηση. Αν κοιταχτείτε στον καθρέφτη ως Νέα Δημοκρατία, θα πάρετε την απάντηση γιατί υπάρχει μνημόνιο σήμερα στη χώρα. Είναι ένας προϋπολογισμός που πραγματικά πιστεύουμε ότι μπορεί να οδηγήσει αυτή τη στιγμή σε μία άλλη κοινωνική πολιτική, μπορεί να δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη στη χώρα. Είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος πιστεύουμε ότι μπορεί πραγματικά να απαντήσει στα τεράστια προβλήματα που έχει σήμερα ο τόπος. Δεν είμαστε θεροβάμονες. Βλέπουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Και πάνω σε αυτή την πραγματικότητα, μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, προσπαθούμε να χτίσουμε έναν προϋπολογισμό που ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα είναι μια βάση όπου η Ελλάδα θα μπορέσει να πατήσει σταθερά για να κάνει τα επόμενα βήματά της μπροστά. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια είχαμε μια διαρκή οπισθοδρόμηση της χώρας. Και επειδή ακούω πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να έρχονται εδώ και να μας περιγράφουν ότι αυτή η οικονομική πολιτική είναι λαθεμένη και θέλουν να μας πούν μια άλλη οικονομική πολιτική, την οποία βεβαίως δεν την έχουμε ακούσει, αναρωτιέμαι το εξής, και είναι εύλογο το ερώτημα. Καλά, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Σαμαράς, που σήμερα είναι αρχηγός της, αυτό το μυστικό, το μαγικό μυστικό, γιατί δεν το είπε στον κύριο Καραμαλή να μην εξαναγκαστεί να αποδράσει νύχτα και μάλιστα χωρίς φεγγάρι? Να το έλεγε λοιπόν τότε το μυστικό, να λύναμε τα προβλήματα της χώρας τα οικονομικά και να μην είμαστε σήμερα σε αυτή την αίθουσα να συζητάμε για μνημόνια, για τρόικες και για όποια άλλα ζητήματα. Και επίσης πολύ, και λυπάμαι ειλικρινά, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ξέφυγαν από τη συζήτηση και άρχισαν να μιλάνε για πατριωτισμό, άφησαν υπονοούμενα περί μειοδοσίας και να μας πάνε πολλά χρόνια πίσω σε παροχημένες, σε ξεπερασμένα ζητήματα. Σήμερα οι νέοι άνθρωποι, οι άνεργοι, οι άνθρωποι του μόχθου της εργασίας έχουν άλλες προτεραιότητες και άλλες ανάγκες. Και σίγουρα δεν μπορούν να αντιληφθούν όλα αυτά τα οποία σε αυτή την αίθουσα με λύπη μου ακούω από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και κάποιοι άλλοι, με ειρωνική μάλιστα διάθεση και προσπάθεια να απαξιώσουν τη συνεχή παρουσία του Πρωθυπουργού της χώρας στο εξωτερικό, όπου είναι στην πρώτη γραμμή για τη σωτηρία της πατρίδας, αντί λοιπόν να επαινούν αυτή τη μεγάλη του προσπάθεια, διότι δεν είναι κρυπτόμενος να προσπαθεί να δοξαστεί κρυπτόμενος ή, αν θέλετε, να αποδοκιμαστεί κρυπτόμενος. Είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης και του αγώνα. Και αποτέλεσμα, να συζητάμε για το μηχανισμό στήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να συζητάμε για τα ευρωομόλογα και, από ό,τι φαίνεται, δικαιώνεται από πολλές χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιτέλους μπαίνουν και τα πολιτικά ζητήματα σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πρέπει πλέον να δει τους λαούς και όχι τα συμφέροντα μιας οικονομικής ολιγαρχίας. Επαναπροσδιορίζει λοιπόν και επαναπροσανατολίζει το ρόλο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις πολιτικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις που παίρνει ο Πρωθυπουργός της χώρας μας. Και επειδή είναι εδώ ο κύριος Υπουργός, κύριε Υπουργέ, κατανοεί η ελληνική κοινωνία ότι είμαστε σε έκτακτες ανάγκες και μοιραία το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πραγματικά βελτίωσε τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως στην περίοδο του Ανδρέα Παπανδρέου το βιωτικο-οικονομικό επίπεδο των Ελλήνων, των συνταξιούχων, των εργαζόμενων, το κατανοεί. Αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να είμαστε λίγο δικαιότεροι. Αυτό το ότι πάμε σε όλους ανάλογα με το τι μισθό έχουν ή τι σύνταξη έχουν και κάνουμε περίπου με έναν ενίο τρόπο την περικοπή, ίσως δεν είναι και το δικαιότερο. Ίσως θα πρέπει να το ξαναδείτε αυτό το κομμάτι, γιατί πιστεύω ότι όταν ο κόσμος νιώθει ότι υπάρχει δικαιοσύνη, στηρίζει ακόμη περισσότερο. Και επειδή είναι παρόν και ο Υπουργός Δικαιοσύνης εδώ, θέλω και αυτό να το συγχαρώ δημόσια, γιατί πραγματικά αφουγκράζεται την κοινωνία και παίρνει πολιτικές πρωτοβουλίες και νομοθετήματα που πραγματικά θα εξηγιάνουν και την πολιτική ζωή της χώρας και θα δώσουν μια άλλη κατεύθυνση μέσα στην ελληνική κοινωνία, γιατί το πολιτικό προσωπικό σήμερα δοκιμάζεται, το πολιτικό σήμερα προσωπικό της χώρας κλεβάζεται και πιστεύω ότι πρώτα και κύριε από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος. Και επειδή προέρχομαι από έναν αγροτικό νομό, κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι πρέπει, και άκουσα τον κύριο Σκανδαλίδη, ο οποίος φαίνεται ότι έχει ένα όραμα, φαίνεται ότι έχει ένα σχέδιο για την ελληνική γεωργία, αλλά πρέπει άμεσα, γρήγορα, έγκαιρα να έρθουν αυτά τα νομοσχέδια στη Βουλή για να δώσουν μια άλλη προοπτική και κατεύθυνση. Και επειδή αναφέρθηκα στους Έλληνες αγρότες, θα ήθελα, μια και είστε ο καθήλυνα αρμόδιος, να πω ότι η Αγροτική Τράπεζα πρέπει να παραμείνει με αυτά τα χαρακτηριστικά για να στηρίξει την ελληνική ύπαιθρο, να στηρίξει τους Έλληνες αγρότες. Γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ κρίσιμο και χρήσιμο εργαλείο. Και βέβαια, για να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε τις όποιες απώλειες από το εισόδημα, νομίζω ότι πρέπει να δοθεί μεγάλη μάχη, παίρνει τις πρωτοβουλίες ο κύριος Χρυσοχοΐδης, στη μείωση του κόστους διαβίωσης των Ελλήνων πολιτών. Στηρίζουμε λοιπόν τον προϋπολογισμό, στηρίζουμε την κυβέρνηση, γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί να ξαναδώσει προοπτική, ελπίδα και ανάπτυξη στη χώρα. Εμείς θα σταθούμε δίπλα στην κυβέρνηση, η οποία με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα και με συνέπεια χαράσει την πολιτική της και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα είναι αλληλέγγυοι σε αυτή την προσπάθειά σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Σιδηρόπουλο, τον βουλευτή ΠΑΣΟΚ Μαθίας. Έχω την τιμή να καλέσω στο βήμα τον βουλευτή επικρατείας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κύριο Κώστα Καζάκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε.